χρόνια πολλά, περιμένουμε την πρωτοχρονιά και θα συνεχίσουμε και σήμερα με κάτι χριστουγεννιάτικο έτσι στο κλίμα των γιορτών. Είμαι η Χριστίνα, αυτό είναι το κανάλι μας, το δικό μου και του Μαθαίου και σήμερα θα πούμε για πράγματα που ίσως να μην γνωρίζαμε για τα Χριστούγεννα. Ούτε εγώ, ίσως ούτε και εσείς. Το πρώτο πραγματάκι που μου έκανε εντύπωση όταν έψαχνα πληροφορίες για τα Χριστούγεννα ήταν για τον κλασικό Άγιο Βασίλη, το Santa Claus που έχουμε μάθει από τις αμερικάνικες ταινίες, ότι ίσως να είναι και υπαρκτό πρόσωπο και να μην είναι μια επινόηση απλά της Coca-Cola. Η ρίζα ξεκινάει στην Ευρώπη όταν είχαν σαν Άγιο των Χριστουγέννων τον Άγιο Νικόλαο, Saint Nicholas, το οποίο μετά από γλώσσα σε γλώσσα κατέληξε να λέγεται Santa Claus. Ο Άγιος Νικόλαος είχε μείνει στην ιστορία γνωστός για τη γενναιοδορία του, ειδικά κατά την περίοδο των γιορτών. Μοίραζε δώρα, μοίραζε χρήματα και χρυσό σε όποιον είχε ανάγκη εκείνη την περίοδο, οπότε ήταν ο αγαπημένος όλων. Και έτσι ταυτίστηκε το όνομά του με τα Χριστούγεννα και με την προσφορά δώρων. Και αυτός είναι ο Άγιος. Ή αντίστοιχα ο Άγιος Βασίλειος ο δικός μας, ο οποίος γνωρίζουμε ποιος είναι, αλλά ο Σάντα Κλάους είναι ο Άγιος Νικόλαος. Άλλα ωραία πραγματάκια που βρήκα και μου άρεσαν πάρα πολύ και δεν τα ήξερα καθόλου, ήταν ιστορικά κυρίως, ότι τα πρώτα Χριστούγεννα εορτάστηκαν την 25η Δεκεμβρίου του 336 μετά Χριστός στη Ρώμη. Ότι το Στεφάνι που έχουμε τα Χριστούγεννα για να στολίζουμε τις πόρτες μας και γενικά συμβολίζει το ακάθινο Στεφάνι του Χριστού. Ότι άλλο, ότι το Xmas, με την ονομασία σε Xmas, η συντόμευση μάλλον των Χριστουγέννων, Christmas στα αγγλικά, βασίζεται στο Χ το ελληνικό, από τα δικά μας Χριστούγεννα. Οπότε πήραν το δικό μας το Χ και το βάλουν μπροστά από το μας για να κάνουν μια μικρή συντόμευση των Χριστουγέννων, των Christmas. Άλλο επίσης πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι για τα χρώματα που χρησιμοποιούμε στη διακόσμηση των Χριστουγέννων, τα οποία κυρίως είναι το κόκκινο, το χρυσό και το πράσινο. Το κόκκινο είναι για το αίμα του Χριστού, το πράσινο είναι για τη ζωή και την, γενικά την αναγέννηση της φύσης και το χρυσό είναι για τον πλούτο. Ένα ακόμα ντεκόρ που χρησιμοποιούμε είναι οι γυρλάντες, οι γνωστές γυρλάντες. Η πρώτη γυρλάντα ιστορικά δημιουργήθηκε στη Γερμανία το 1610 και ήταν φτιαγμένη από ασίμι. Και σταδιακά το ασίμι εγκαταλείφθηκε και ήταν λίγο επικίνδυνο και είχε κάποια άλλα κράματα μέσα, τα οποία ήταν λίγο επικίνδυνα και αντιγυνά. Αλλά ξεκίνησε έτσι. Όπως επίσης μια άλλη διακοσμητική επιλογή, κυρίως στην Πολωνία, είναι ο ιστός αράχνης, που καμιά φορά βάζαμε και εμείς παλιά, θυμάμαι, στα δέντρα μας. Έτσι κάναμε αυτό το εφέ να υπάρχει ιστός πάνω στα δέντρα. Αυτό έχει να κάνει με μια δοξασία που είχαν οι Πολωνοί, ότι το κουβερτάκι του Χριστού είχε υφανθεί από αράχνες. Και γι' αυτό είναι και ένα έντομο ζώο που στην Πολωνία έχει μεγάλη αξία και φέρνει γούρι. Τα γλυφιτζουράκια, τα κόκκινα γλυφιτζούρια που είναι τα σπροκόκκινα, που είναι σαν μπαστούνάκια και είναι ό,τι πιο σήμερα τεθαίνε έτσι σε χριστουγεννιάτικη διακόσμηση, και αυτά έχουν μια παράξενη ιστορία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Συνήθιζαν παλιά, από μεσαίων έτσι και μετά, όλες οι μαμάδες και οι γιαγιάδες να μοιράζουν γλυφιτζούρια στα παιδιά τους, τα μικρά, όταν πηγαίνανε εκκλησία για να κάθονται ήσυχα. Οπότε αυτό σταδιακά καθιερώθηκε και έμεινε ένα χαρακτηριστικό χριστουγεννιάτικο ντεκόρ. Κάτι άλλο που μου είχε αρέσει πολύ, να κοιτάξω και τα κοιτάπια μου, ναι, ήταν οι κάλτσες. Πάλι, πώς καθιερώθηκε να κρεμάμε κάλτσες στο τζάκι και γενικά στο δέντρο. Λοιπόν, και αυτό σχετίζεται με τον Άγιο Νικόλαο. Ο θρύλος λέει ότι ήταν κλασικά μια φτωχή οικογένεια που είχε απλώσει τις κάλτσες στο τζάκι για να στεγνώσω και είχε μια συνήθεια ο Άγιος Νικόλαος στα σπίτια που είχαν καμινάδες, στα δυσκολεμένα σπίτια που είχαν καμινάδες, το βράδυ έριχνε ένα σάκο με χρυσό ή άλλα δώρα.
Οπότε λίγο ταυτίστηκε η συγκυρία του να υπάρχουν κάλτσες κρεμασμένες στο τζάκι και να πέφτει και ένα σακί με δώρα μέσα στο σπίτι. Και έτσι καθιερώθηκε ο σάκος του Αγίου Βασίλειου. Λοιπόν, πώς προέκυψαν τα φυτά των Χριστουγέννων, το δέντρο και ο Αλεξανδρινός. Το δέντρο ήταν παλιά παράδοση, βαθιά πίσω στην αρχαία Αίγυπτο και στην αρχαία Ρώμη. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα θέλανε κάτι σαν υπενθύμηση τότε λέει, ότι ο χειμώνας είναι παροδικός και η άνοιξη θα επιστρέψει. Οπότε διαλέγανε μικρά αϊθαλή δεντράκια, τα οποία τα φέρανε σαν δεκόρ στις οικίες τους για να τους θυμίζει ότι θα περάσει ο χειμώνας και θα ξανάρθει η άνοιξη. Αυτό το γλαστράκι που έχουμε, ο Αλεξανδρινός ή το Αλεξανδρινό όπως το λέμε, με τα κόκκινα τα φυλλαράκια που πηγαίνουμε όλοι σαν δωράκια στις επισκέψεις μας. Εμένα πάντως μου φαινόταν ότι είναι κάτι πολύ βαθιά ελληνικό και παραδοσιακό, λόγω του ότι εντάξει, έχουμε και ένα κόλμα με τα λουλούδια και φεύγει να ξεφεύγει από αυτή την Αμερικανιά τη λεγόμενη. Κι όμως έρχεται από Αμερική και συγκεκριμένα από Μεξικό. Και η ιστορία του είναι ως εξής. Μετά την επικράτηση του χριστιανισμού και στο Μεξικό, οι Μεξικάνοι, τον Αλεξανδρινό, τον είχαν σαν χριστουγεννιάτικο φυτό και τον αποκαλούσαν Flor de Noche Buena, δηλαδή το λουλούδι της Άγιας Νύχτας. Οπότε κάθε παραμονή Χριστουγέννων αυτό το παίρνανε για να κάνουν διάφορα δικοσμητικά ή το στολίζανε στο σπίτι τους. Και αυτό το παρατήρησε ένας τότε πρέσβης της Αμερικής που του άρεσε, το έφερε και από εκεί διαδόθηκε στον υπόλοιπο κόσμο. Το δε ευρωπαϊκό όνομα που έχουμε εμείς που λέγεται Αλεξανδρινό προέρχεται από το όνομα του βιολόγου που το βρήκε και το έφερε στην Ευρώπη για καλλιέργεια ή κάπου στο 1800. Οπότε όχι απλά δεν είναι πολύ παραδοσιακό, αλλά είναι και σχετικά ένα σύγχρονο έθιμο που έχει περάσει σε όλη την Ευρώπη. Και έχει πλάκα αυτό. Πρώτο τελευταίο, κάτι που βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρον γιατί έχει και ιστορικό υπόβαθρο, σχετίζεται με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και τι είχε σκαρφιστεί μια αμερικάνικη εταιρεία για δώρο Χριστουγέννων. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, για όλους τους εχμαλώτους των συμμαχικών δυνάμεων, φρόντιζε αυτή η εταιρεία να στέλνει τράπουλες. Οπότε οι τράπουλες περνούσαν ανενόχλητα μέσα στα κελιά των εχμαλώτων, γιατί σου λέει, εντάξει, είναι ένα δώρο ψυχαγωγικό. Όμως υπήρχε ένα κόλπο, ένα τέχνασμα πίσω από τις τράπουλες. Με το που βρέχονταν οι τράπουλες, αποκαλύπτονταν τα σχέδια των χαρτών που τους βοηθούσαν να αποδράσουν από τις φυλακές. Και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ σαν ιστορικό έτσι tip, όχι tip, τέλος πάντων πληροφορία. Και για φινάλε, κάτι που εντάξει, αφορά όλους μας με το αμπαλάζ των δώρων, άλλοι τα καταφέρουμε, άλλοι δεν τα καταφέρουμε. Και υπάρχει μια καλή έρευνα που έχει γίνει, που θα παρηγορήσει όλους εμάς που δεν αμπαλάρουμε καλά τα δώρα και είμαστε τσαπατσούλιδες. Ότι τελικά αυτοί που δεν ξέρουν να αμπαλάρουν, δεν μπορώ να βρω την άλλη, να τυλίγουν, που δεν ξέρουν να τυλίγουν καλά τα δώρα και το κάνουν τσαπατσουλικά, είναι πιο ευχάριστοι άνθρωποι και έχουν, λέει, το ταλέντο να σκορπούν περισσότερη χαρά στους γύρω τους. Οπότε τα νέα είναι καλά. Λοιπόν, έφερα και το ράμπο για την αποφώνηση. Σας ευχόμαστε καλό υπόλοιπο γιορτών. Αν δεν υπάρξει καινούριο upload πριν την πρωτοχρονιά, να έχετε καλή χρονιά με το καλό. Σας ευχόμαστε ό,τι καλύτερο για το νέο έτος και για τη ζωή σας. Και σύντομα θα μας δείτε με ένα καινούριο βιντεάκι που θα έχει να κάνει με τα κατοικίδια του σπιτιού, ποια είναι και τι κάνουν και τι χαρακτήρα έχουν. Ευχαριστούμε πολύ. Κάντε εγγραφή, ναι, στηρίξτε μας. Ένα comment, ένα like, καμπανάκι ειδοποιήσεων κτλ. Γεια σας!